μαζί μας. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση. Μετά από δύο μέρες, μετά από συνεχείς που έχουμε κάνει και στον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμη δεν δέχεται συνάντηση με εκπροσώπους των μπλόκων, και ενώ είμαστε πάνω από 35 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, αγρότες έξω αγωνιζόμενοι για τα αιτήματα που είναι κοινά. Ενώ γίνονται διάφορα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος από αγρότες που έχουμε προβλήματα, παρόλα αυτά η κυβέρνηση, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, δεν θέλει να συναντηθεί μαζί μας. Και δεν θέλει, ακριβώς γιατί δεν έχει λύσει στα προβλήματα τα δικά μας. Γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός, αντί να μιλήσει για αφορολόγητο πετρέλαιο, αντί να μιλήσει για κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, αντί να μιλήσει για επιδότηση στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, αντί να μιλήσει για αλλαγή του ΕΛΚΑ και για να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι αγρότες, αντί να μιλήσει για τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν και ένα εισόδημα, μιλάει για επαγγελματίες διαδηλωτές. Δεν έχει απάντηση να δώσει. Δεν απαντάει στα προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Όμως, με την παρουσία μας στα μπλόκα, με τη δυναμικότητα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, θα τον υποχρεώσουμε τελικά να δώσει και λύσεις, να μας συναντήσει και να δώσει τις λύσεις που εμείς θέλουμε, που πρέπει να δώσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να μένουμε στα χωριά μας. Και να δείτε τα ψέματα που λένε. Βάουτσερ, 2 εκατοστάρικα λέει τον τόνο, έως, στο λίπασμα, έως 2 εκατοστάρικα. Τα χρήματα που λένε ότι θα δώσουν αντιστοιχούν το ανώτερο σε 17.500 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Όταν τα στρέμματα που έχει καλλιεργήσει με αυτή η χώρα είναι 35 εκατομμύρια. Μας δουλεύουνε, λένε ψέματα. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα και πρέπει να καλέσουμε και άλλους συναδέλφους να βγουν εδώ. Να δυναμώσουμε τον μπλόκο στην Νίκαια και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλους θα δικαιωθούμε.